Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε. Πιο δυνατά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας απόψε και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Βάση Αναστασίου, υποψήφια βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Βάση Αναστασίου. Θα ήθελα να τις ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου, επειδή είναι και σόι μου και αίμα μου, καλή επιτυχία και ζητώ, παρακαλώ μάλλον, την ψήφο σας να είναι η φωνή μας στην Ελληνική Βουλή. Βάση Αναστασίου, υποδεχτείτε την. Μου πάνε να περιμένω, αλλά μιλάω πολύ δυνατά. Έτσι. Οπότε νομίζω ακούγομαι. Είναι που είμαι και η μοναδική αρβανίτισσα υποψήφια του Πασόκ, μάλλον. Είναι τιμή μου και καμάρι μου να είμαι σήμερα εδώ, στο χωριό μου, στο Βαρνάβα μου, στο χωριό του παππού μου, του Λεβέντη. Σήμερα δικαιωματικά του αφιερώνω αυτή την ομιλία και αυτή την εκδήλωση, γιατί αν δεν ήταν ο Ηρακλής, ο Αναστασίου, εγώ σήμερα δεν θα ήμουν υποψήφια βουλευτής με το Πασόκ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η κατάσταση στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι μόνο τα τελευταία 4 χρόνια. Εγώ θα πω τα τελευταία 10 χρόνια. Και βλέπουμε ότι άλλες περιοχές και στην Ανατολική Αττική που θεωρούνται μεγάλες κάλπες και όχι μικρά χωριά αναπτύσσονται. Εμείς εδώ στο Βαρνάβα, στο Πολυδένδρι, στο Γραμματικό, στα Αρβανιτοχώρια είναι σαν να ζούμε στο 1963 ακόμα. Οι πλατείες μας δεν έχουν φώτα, οι δρόμοι μας έχουν λακκούβες, αποχέτευση δεν υπάρχει και δεν θα μιλήσω καν για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας είδους συγκοινωνία και τα δρομολόγια που περνάνε είναι με τεράστια χρονική καθυστέρηση. Άλλο ένα παράλογο, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε όλη την Ανατολική Αττική. Είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ, συντοπίτες και συντοπίτισσες. Δεν υπάρχει νοσοκομείο σε μια περιφέρεια που εργάζονται και ζουν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Μικρά παιδιά σε ασθενοφόρα, ηλικιωμένοι άνθρωποι, πρέπει να ταξιδεύουν 1 και 1,5 ώρα σε κρίσιμη κατάσταση για να φτάσουν στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Και όλα αυτά έρχονται και προστίθενται στην πλήρη ανεπάρκεια σε πρόληψη για τις πυρκαγιές. Έχουμε φτάσει σε επίπεδο η κρατική πρόνοια να είναι η φιλανθρωπία του καθενός. Θυμάστε με τις φωτιές. Τρέχαμε εμείς με τους κουβάδες για να μην πιάσει φωτιά το σπίτι μας. Οι πυροσβέστες χωρίς εξοπλισμό και με τα λίγα οχήματα προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι από την τελευταία φωτιά στη Βόρεια Αττική δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και κάνουμε το σταυρό μας τι θα συμβεί αν φέτος πάλι καούμε. Και όλα αυτά ασυγχρόνως με τους αγρότες μας που αντιμετωπίζουν τεράστια ενεργειακά κόστη, με τις μικρές επιχειρήσεις που βλέπουν το Ταμείο Ανάκαμψης να κατευθύνεται σε 103 μεγάλες εταιρείες, γιατί όλοι για τα συμφέροντα δουλεύουν και κανείς για τους μικρομεσαίους. Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση έρχεται πέρυσι ο Μητσοτάκης και μας μιλάει για ένα αναπτυξιακό πλάνο για την Ανατολική Αττική. Πούντο! Από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μητσοτάκης κυκλοφορεί περισσότερο στο Κολωνάκι και στην Κηφισιά και όχι στις λαϊκές γειτονιές εδώ στα Αρβανιτοχώρια, όπου η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και σε αυτές τις εκλογές τώρα την άλλη Κυριακή έρχονται να ζητήσουν την ψήφο μας. Και ποιες είναι οι πολιτικές τους θέσεις? Έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ψηφίστε με για να μην ξαναέρθει ο παππούλας του Τσίπρα. Και έρχεται ο Τσίπρας και απαντάει ψηφίστε με για να φύγει ο εφιάλτης της δεξιάς. Δεν αξίζει στον τόπο μας, δεν αξίζει τα παιδιά μας
η ψήφος μας, η ψήφος για το μέλλον μας, να προέρχεται από φόβο και όχι από ελπίδα. Και το ΠΑΣΟΚ έρχεται και προτείνει συγκεκριμένες θέσεις. Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά αγαθά. Μείωση των έμεσων φόρων στα καύσιμα. 150.000 κοινωνικές κατοικίες για τα νέα ζευγάρια. Είμαστε η πιο γερασμένη χώρα στην Ευρώπη, συντοπίτες και συντοπίτησες. Αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με 8 με 10% από το Ταμείο Ανάκαμψης να κατευθύνονται για τη δημόσια υγεία. Δημόσια παιδεία με διπλάσια δαπάνη. Εθνικό απολυτήριο. Προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό που κατήργησαν οι αριστεροί του Τσίπρα και φέτος 50.000 άνθρωποι θα χάσουν το σπίτι τους και αγρότες θα χάσουν την αγροτική γη από την οποία ζουν. Αυτό θέλει να το επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ, να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Και φυσικά κάτι πάρα πολύ βασικό. Χρηματοδότηση των Δήμων της Περιφέρειας, χρηματοδότηση των Δήμων της Ανατολικής Αττικής με μεγαλύτερα ποσά από ό,τι οι κεντρικοί Δήμοι, οι Δήμοι του κεντρικού άξονα, γιατί δεν είναι δυνατόν περιοχές όπως οι δικές μας, Δήμοι όπως οι δικοί μας, να χρηματοδοτούνται λιγότερο από ό,τι το Κολωνάκι και η Κηφισιά, ενώ έχουμε μεγαλύτερες αποστάσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές. Από την άλλη, θα είδατε, φαντάζομαι, όλοι το debate πριν λίγες μέρες. Τι είδαμε εκεί πέρα να συμβαίνει? Είδαμε μια κοινική ομολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια ομολογία που βέβαια ξέραμε ότι ισχύει, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς πίστεψε ποτέ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Και έρχομαι και ρωτάω. Ο κύριος Μητσοτάκης που δεν γνώριζε τίποτα, πού το ξέρει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τελικά δεν ήταν κίνδυνος? Και αφού το ήξερε, γιατί το παρακολουθούσε? Θα σας πω εγώ γιατί το παρακολουθούσε. Το παρακολουθούσε για να θέσει σε ομοιρία το ΠΑΣΟΚ. Το παρακολουθούσε γιατί στο DNA της δεξιάς είναι αυτές οι πρακτικές. Επί μπαμπά Μητσοτάκη ήταν ο Μαυρίκης και επί Μητσοτάκη Τζούνιορ ήταν ο Ανιψιός ο Δημητριάδης. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ δεν τρομοκρατείται και δεν εκβιάζεται από τη δεξιά. Το ΠΑΣΟΚ θα βάλει στέρεες και ισχυρές βάσεις και από τις εκλογές της 21η του Μάη θα είναι ξανά ο γνήσιος πρωταγωνιστής, ο μοναδικός εκφραστής του προοδευτικού χώρου, του ριζοσπαστικού χώρου στην Ελλάδα. Από την άλλη έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος μπροστά στην επικείμενη νίκη του, τι κάνει? Το μήμο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένα θυμίσουμε στον κύριο Τσίπρα ότι το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός τότε, μαζί με τον παπά Μητσοτάκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου, πήγαν να τον βάλουν στη φυλακή, γιατί αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάει για αλλαγή. Αλλαγή, Εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει η λέξη αλλαγή? Μου θυμίζει διεκδικήσεις ολόκληρων γενεών, των πατεράδων μας, των παππούδων μας. Γιατί αλλαγή για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας. Αλλαγή για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ισχυρή δημόσια παιδεία, δημόσια σχολεία, ώστε το παιδί του αγρότη, του κτηνοτρόφου να μπορεί να γίνει επιστήμονας, να μπορεί να ονειρευτεί. Αλλαγή σημαίνει εθνική συμφιλίωση του 1980. Αλλαγή σημαίνει ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αλλαγή σημαίνει δικαιώματα, ισότητα, αξιοπρέπεια, διάβια, ΑΣΕΠ, ΚΑΠΗ, κέντρα υγείας. Αλλαγή σημαίνει σοσιαλισμός, φίλες και φίλοι. Και αλλαγή σημαίνει ΠΑΣΟΚ. Και έρχονται και μιλάνε στη νέα γενιά. Και μας υποτιμούν. Είμαι εξοργισμένη. Γιατί θεωρώ χρέος μου να εκπροσωπήσω μια αδικημένη γενιά. Δεν είμαστε η γενιά που θα μας δώσει ο Μητσοτάκης 150 ευρώ και θα πάμε να τον ψηφίσουμε. Είμαστε μια γενιά περήφανη που ζητάμε δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία και αξιοπρέπεια στην εργασία μας. Από τους δελιβεράδες που ζητάνε εργασιακά δικαιώματα μέχρι τους γιατρούς που ζητάνε να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά. Για αυτή τη γενιά θέλω να παλέψω. Για τη γενιά τη δική μου, για τη γενιά που είναι η πρώτη που ζει χειρότερα από τις προηγούμενες γενιές. Τους βλέπουμε να περιφέρονται στα ψηφιακά δίκτυα με φόρμες και με αθλητικά, τόσο Τσίπρας και Μητσοτάκης, και να τους καλούμε, να μας καλούνε στην κάλπη. Δεν τσιπάμε έτσι εύκολα. Μην υποτιμάτε έτσι την νοημοσύνη μας. Σε ποιους απευθύνεστε? Καθρεφτάκια σε ηθαγενείς πουλάτε? Και επειδή είμαι εδώ στον τόπο μου σήμερα, θέλω από καρδιάς να σας πω γιατί έχω αποφασίσει να είμαι στην πρώτη γραμμή κατά την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ.
Για μένα η ανανέωση που λέω και ξαναλέω δεν είναι ένα ηλικιακό κριτήριο. Για μένα θα σας πω τι σημαίνει ανανέωση. Για μένα ανανέωση σημαίνει να υπερασπίζεσαι τις επιδιώξεις των πολλών και όχι τα συμφέροντα των λίγων. Για μένα ανανέωση σημαίνει τα παιδιά της εργατικής τάξης που δεν έχουν πλούτη και μηχανισμούς να μπορούν να μπουν στη Βουλή. Για μένα ανανέωση σημαίνει να εκλέγεσαι με το Πασόκ και να μην πουλάς το τομάρι σου στη δεξιά για έμιστες θέσεις. Για μένα ανανέωση σημαίνει είμαι από το Βαρνάβα, είμαι από την Ανατολική Αττική και πρώτα και πάνω απ' όλα είμαι βουλευτής του τόπου μου, της Ανατολικής Αττικής. Για αυτή την ανανέωση θέλω να παλέψω. Για αυτή την ανανέωση ζητάω τη στήριξή σας. Είναι μεγάλη μου τιμή, αύριο μεθαύριο, να εκπροσωπήσω το χωριό μας. Το χωριό μας είναι περήφανο, το χωριό μας έχει λεβέντες και λεβέντισες και μπορώ να υποσχεθώ ένα πράγμα. Ότι εγώ τον πράσινο τον ήλιο πάνω σε αυτό το ψηφοδέλτιο θα τον τιμήσω. Θα τιμήσω την ιστορία του, θα τιμήσω την παράδοσή του, θα τιμήσω την προοπτική του και θα τιμήσω και το μέλλον του. Πάμε λοιπόν δυνατά, φίλοι, εδώ από το Βαρνάβα. Πάμε από τα αρβανιτοχώρια μας δυνατά να κάνουμε το όραμα πράξη και την ελπίδα ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπάω από τα βάθη της καρδιάς μου και σας υπόσχομαι ότι την πρώτη νίκη θα τη γιορτάσουμε εδώ στο Βαρνάβα στις 21 του Μάη. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Συγκινή, τέλειο ότι είμαι στο χωριό. Βάσια συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Και μακάρι και μάχο το όσο το να κάνει να